Έχω την βουλευτή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Και εγώ τώρα σας ακούω και σας βλέπω. Λοιπόν, ωραία. Κυρία Κεφάλα, σας είδαμε, το είπα και λίγο πριν. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Λοιπόν, σας είδαμε στο ρεπορτάζ πριν λίγο, στο ρεπορτάζ για το φυσικό αέριο. Πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, έρχεται το φυσικό αέριο στο λεγανοπέδιο Ιωαννίνων. Να πούμε δύο λόγια, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί πραγματικά η Ήπειρος βγαίνει από την ενεργειακή απομόνωση. Είχαν μείνει οι τελευταίες περιφέρειες μαζί με τη Δυτική Μακεδονία, στην οποία ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ μόλις χθες. Σήμερα ήρθε στα Γιάννενα για να ανακοινώσει αυτό το μεγάλο έργο για την περιοχή μας. Είχαμε ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία μας περίπου πέρσι τέτοιο καιρό, ίσως και λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Και ήταν Απρίλιο, συγγνώμη, του 2021, όταν σε μια έτσι κοινή ανακοίνωση είχαμε πει ότι μέσα στο 2022 το φυσικό αέριο θα φτάσει και στα Γιάννενα μέσα από το δίκτυο της ΔΕΔΑ. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει αυτός ο ένας χρόνος που υποσχεθήκαμε στους συμπολίτες μας εδώ, αλλά πολύ νωρίτερα ήταν εδώ η ομάδα της ΔΕΔΑ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα στελέχη για να συζητήσουν με τους ανθρώπους στην βιομηχανική περιοχή, με τον Δήμαρχο Ζήτας που φιλοξενεί την βιομηχανική περιοχή, και ήμουνα και εγώ παρούσα. Ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο για όλες τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά, γιατί μπορεί να έχουμε αυτές τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο τώρα, αλλά σίγουρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι τιμές θα επιστρέψουν σε αυτά τα γνωστά στοιχεία που είχαμε και πριν, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ ισχυρή η μείωση στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών οικιακής χρήσης. Τώρα θα αρχίσει το τοπικό δίκτυο εδώ στην πόλη, θα αρχίσει τον επόμενο χειμώνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις ανακοινώσεις, έτσι. Ναι, ναι, σύμφωνα με αυτά που είπε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος, θα ξεκινήσουν πολύ γρήγορα τα έργα, ούτως ώστε τον επόμενο χειμώνα να τροφοδοτηθεί η πόλη με φυσικό αέριο. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά από την ΒΠΕ και από τον ιστό της πόλης και θα επεκτείνεται προς τα έξω σταδιακά. Και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και αποκλιμάκωση στις τιμές του φυσικού αερίου που έχουν πάρει την ανηφορία. Είναι πολύ αυξημένες αυτό το διάστημα, βέβαια λόγω των γνωστών προβλημάτων της πανδημίας, της Ουκρανίας και όχι μόνο. Ένα ακόμη τοπικό θέμα, για να περάσουμε στα γενικότερα. Είχατε μια ανακοίνωση, χθες εκδώσατε μια ανακοίνωση για την κόκκινη γραμμή της λίμνης Παμβόντιδας. Πρόκειται για τη ζώνη προστασίας, κύριας προστασίας, απόλυτης προστασίας. Να πούμε με απλά λόγια στον κόσμο για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Σε μια συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, έθεσα τους προβληματισμούς και τα αιτήματα συμπολιτών μας από περιοχές που πλήττονται εντός ή εκτός εισαγωγικών, που θίγονται, αν θέλετε, από αυτή την κόκκινη γραμμή, από την οριοθέτηση της λίμνης, είτε στην περιοχή του Μάτσικα που η κόκκινη γραμμή περνά μέσα από τα σπίτια των ανθρώπων, είτε στις απέναντι περιοχές της λίμνης, από Αμφιθέα μέχρι Λογκάδες, Καστρίτσα, όπου εκεί πάλι ανεβαίνει πολύ ψηλά και με αποτέλεσμα να χάνουν οι άνθρωποι τα χωράφια τους, να μην μπορούν να τα καλλιεργήσουν, να μην μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ζήτησα από τον Υπουργό να μιλήσει με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο αλλαγής οριοθέτησης της λίμνης. Mm-hmm. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και ο Παντελής Γολόγκας, ο πρόεδρος, ο επικεφαλής εδώ των αθλητικών εγκαταστάσεων, με τον οποίο μιλούσα πριν λίγες μέρες, ότι πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση της απόλυτης προστασίας, κύριε Κεφάλα. Έτσι. Ναι, αν σκεφτούμε ότι σε ορισμένα σημεία η κόκκινη γραμμή φτάνει, ας πούμε στην περιοχή του Μάτσικα, φτάνει σχεδόν μέχρι την Παπανδρέου, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση από τη λίμνη. Νομίζω ότι όλοι, οι περισσότεροι έχουμε δει, αν δεν έχουμε ταξιδέψει, έχουμε δει σίγουρα εικόνες μέσα από την τηλεόραση από διάφορες λίμνες του κόσμου, όπου υπάρχει ζωή, υπάρχουν δραστηριότητες ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ, σε μια προσπάθεια να γίνει και αυτό το μεγάλο έργο των 10 και εκατομμυρίων που έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το οποίο πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Ποδηλατόδρομος.
Το πεζόδρομο που εδωλάτε. Ναι, ναι. Λίμνης, ναι, το οποίο θα δώσει άλλη προοπτική και ανάπτυξη στην περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα φέρει και αυτό το μεγάλο έργο πίσω. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στίγονται, οι οποίοι περνάει η κόκκινη γραμμή μέσα από τα σπίτια τους, είναι δύσκολο να πας στον άλλον, κύριε Ντόπε, και να του πεις ότι το μισό σπίτι είναι στην κόκκινη γραμμή, οπότε να δούμε λίγο τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι η ιδιοκτησία του καθενός είναι πολύ σημαντική, οπότε εγώ αυτό που ζητώ είναι να γίνει επανακαθορισμός, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σίγουρα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το αποφασίσουν, σίγουρα οι πιο ειδικοί από μένα. Αυτό κατανοώ. Που εγώ ζητώ όμως είναι να σεβαστούμε την ιδιοκτησία του καθενός. Και επίσης όμως πρέπει να σεβαστούμε και τη λίμνη, έτσι. Σαφώς, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει οι συναρμόδιοι φορείς να αποφασίσουν. Και επίσης όμως θέλουμε να γίνει πολύ γρήγορα και αυτό το μεγάλο έργο, ο ποδηλατόδρομος, ο πεζόδρομος γύρω από τη λίμνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ξεκινήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες, την οποία ήδη κάποιοι κάτοικοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, έτσι, έχουν φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουν δικαιωθεί, όλες αυτές λοιπόν οι νομικές διαδικασίες θα φέρουν πάρα πολύ πίσω αυτό το μεγάλο έτσι έργο. Είναι, αυτό είναι έτσι. Απ' την άλλη, γνωρίζω και τις δικές σας περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η λίμνη είναι το σήμα κατά τεθέν αυτής της πόλης. Πρέπει να προστατευτεί, να αναδειχτεί. Το γνωρίζω ότι πιστεύετε ακριβώς το ίδιο. Πάμε στη γενικότερη κατάσταση. Να ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών. Κυριαρχείται η επικαιρότητα από την οπαδική βία. Υπήρξε και σήμερα μια σύσκεψη στο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τους αρμόδιους υπουργούς. Το ζήτημα δεν είναι τόσο τα μέτρα, γιατί όλες οι κυβερνήσεις, από ό,τι θυμάμαι, έχουν πάρει μέτρα. Δεν είναι τα μέτρα, είναι να εφαρμοστούν κάποια μέτρα στην πορεία και να μην περιμένουμε με νομοτελειακό τρόπο το επόμενο θύμα. Τι λέτε, τι φταίει εδώ, τι σκέψεις κάνετε εσείς? Θα σας πω, είναι σαφώς ένα πρόβλημα είναι να υπάρξουν σκληρά μέτρα. Και πραγματικά στο θέμα βίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει την παραμικρή ανοχή. Το αποδείξαμε και με τη βία κατά των γυναικών, όπου πραγματικά αυστηροποιήθηκαν πολύ αισθητά οι ποινές. Ήρθαν πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες και πραγματικά προστατεύονται οι γυναίκες από τον χώρο της εργασίας με νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέχρι προγράμματα που έχουν βγει από τον ΟΑΕΔ για να στηρίξουν αυτές τις γυναίκες θύματα βίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καμιά ανοχή σε καμιά βία δεν υπάρχει, ειδικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την κυβέρνησή του, η οποία το έχει αποδείξει αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα οι νόμοι, είτε που υπάρχουν είτε που θα ψηφιστούν, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Γι' αυτό λοιπόν και η εντολή είναι και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Και είδαμε ότι ήδη αυτό έχει αρχίσει να γίνεται και στην περιοχή μας και σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι θα είναι πιο εντατικοί. Και το τρίτο που θέλω να τονίσω, κύριε Ντόκα, είναι η παιδεία. Γιατί όλα είναι τελικά θέμα παιδείας. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Και η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έβαλε από τη σεξουαλική αγωγή, από μαθήματα ισότητας, αλλά και σεβασμού της διαφορετικότητας, από πολύ μικρές ηλικίες, στα σχολεία για πρώτη φορά. Από πέρσι σε επίπεδο έτσι προσαρμοστικό, σε πιλωτικό και από φέτος κανονικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν αναγνωρίζοντας ότι ο διπλανός τους είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Πας Γιάννα, είτε είναι πιο μελαχρινός, είτε είναι μαύρος, είτε είναι παιδάκι και είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Θα πρέπει να σεβόμαστε λοιπόν αυτόν, είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι, και να μαθαίνουμε να ζούμε με τη διαφορετικότητα. Αν δεν κάνατε και κάποιες αστοχίες προγεννητικού, έτσι, προγεννητικές, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στην εκπαίδευση. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτών των βίντεο με τα προγεννητικά ανόητα. Πώς να τα χαρακτηρίσω, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, έτσι, κυρία Κεφαλά. Υπήρξε η αστοχία, καταλαβαίνετε όμως ότι τα αντανακλαστικά και της Υπουργού ήταν πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα. Και άλλαξε και ο τρόπος που θα μπαίνουν πλέον αυτές έτσι οι δραστηριότητες στα σχολεία. Ναι, το θέμα είναι, κύριε Ντόκα, αστοχίες πάντα θα υπάρχουν και όσο γίνονται πράγματα θα υπάρχουν και αστοχίες. Δεν θα κάναμε αστοχίες αν δεν κάναμε τίποτα. Το σημαντικό μάλιστα είναι πραγματικά να εντοπίζονται λάθη, παραλήψεις, αστοχίες και να διορθώνονται τη γενέα. Και να διορθώνονται άμεσα, σε αυτό έχετε δίκιο. Πανδημία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Πολλοί νεκροί και σήμερα έχουμε πολλούς νεκρούς. Δεν μπορεί να είναι κανείς ικανοποιημένος από τη διαχείριση της πανδημίας όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί νεκροί, 92 νεκροί, σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Είμαστε στις πρώτες θέσεις, το λέμε, το ξαναλέμε. Τι λέτε, στο τέλος θα συνηθίσουμε, και αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτό το έχω πολλές φορές. Έχουμε 92 τραγωδίες στο προηγούμενο 24ωρο. Πολλές τραγωδίες σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Δεν μπορεί να είστε ικανοποιημένοι από τη διαχείριση της πανδημίας. Έτσι δεν είναι? Και σαν γιατρός.
δεν θα συνηθίσουμε. Καταρχήν δεν συνηθίζεται ο θάνατος. Η κάθε οικογένεια από αυτούς τους συνανθρώπους μας που χάνουν τον άνθρωπό τους είναι δικός τους πόνος, είναι δική τους μοναδική απώλεια. Οπότε σεβόμαστε τον πόνο των γύρω μας και δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει αξία να πούμε είναι ότι από την αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θυσίασε πράγματα είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό επίπεδο για να σώσει ανθρώπινες ζωές, για να προστατέψει συμπολίτες μας. Μέχρι τουλάχιστον να υπάρχει ένα όπλο στα χέρια μας. Από τη στιγμή λοιπόν που το εμβόλιο ήρθε στη χώρα μας, ήρθε και υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όσους συμπολίτες μας θέλουν να εμβολιαστούν, νομίζω ότι τα πράγματα... Αυτή ήταν η μοναδική ευθύνη η δική σας, κυρία Κεφάλα. Αυτή ήταν η μοναδική σας ευθύνη. Να φέρετε εμβόλια και να οργανώσετε εμβολιασμό. Πρέπει να πείσετε και αυτούς τους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Ήταν και το μοναδικό που έγινε, κύριε Ντόκα. Ενισχύθηκε το ΕΣΥ, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό τα νοσοκομεία. Ενισχύθηκε επαρκώς το ΕΣΥ. Γιατί από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Και οι γιατροί λένε ότι δεν ενισχύθηκε σχεδόν καθόλου. Δεν στηρίζεται καθόλου το ΕΣΥ και μάλιστα δεν το στηρίζεται συνειδητά. Γιατί θέλετε, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας το ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες υγείας. Χαμογελάτε. Πείτε μας. Χαμογελώ γιατί είναι η γνωστή καραμέλα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΕΣΥ ενισχύθηκε με 15.000 άτομα υγειονομικούς τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορούμε, αν θέλετε, και μετά την πανδημία θα δοθούν και πιο αναλυτικά στοιχεία να δούμε σε τι κατάσταση άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ το ΕΣΥ, για το οποίο κόπτεται και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να το ιδιωτικοποιήσει. Γενικά, βέβαια, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια αλλεργία με την λέξη ιδιωτικό. Εγώ θέλω να σας πω ότι οι ιδιώτες γιατροί έχουν βάλει και αυτή πάρα πολύ μεγάλη πλάτη σε όλη αυτή την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μαζί με τα νοσοκομεία, μαζί με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, μαζί με το ΕΣΥ, και αυτό δεν πρέπει ούτε να το ξεχνάμε, ούτε να τους αφήνουμε στην άκρη. Νομίζω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καλά ενισχύθηκε και καλά θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται με μόνιμο προσωπικό, γιατί σας ανέφερα ότι ήταν πάρα πολλές χιλιάδες επικουρικό προσωπικό, αλλά ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος για να μπουν οι υγειονομικοί μέσα στα νοσοκομεία την ώρα της κρίσης. Βλέπετε όμως ότι συνέχεια βγαίνουν προκηρύξεις για να μονιμοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι και θα βγει και η προκήρυξη για τους 4.000 νοσηλευτές μέσα στην Άνοιξη, αλλά και για γιατρούς. Ήδη βγήκε δύο μάλλον βγήκανε μέσα στο 2021, η τελευταία τον Σεπτέμβριο και αναμένεται και άλλοι τους επόμενους μήνες. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Ντόκα. Δεν θα πρέπει να μηδενίζουμε την προσπάθεια. Καταλαβαίνω το άγχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιβιώσει πολιτικά, αλλά δεν θα το κάνει πάνω στην πανδημία, δεν θα το κάνει πάνω στους νεκρούς της πανδημίας, γιατί πραγματικά έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, την οποία δεν υποστήριξε καθόλου από την αρχή. Αντιθέτως, έβαζε πάντα και με τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον πρώην Υπουργό Συγγνώμη, και με τις εμπειριστικές δηλώσεις που έκαναν για τους εμβολιασμούς. Νομίζω ότι δεν στήριξαν όσο θα έπρεπε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο πραγματικά ήταν παραδειγματικό. Ήταν αλήθεια είναι αυτό, η οργάνωση ήταν πραγματική. Ακριβώς, και πολύ σύντομα έγινε. Μάλιστα, και νομίζω ότι μάλιστα, μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια έγινε και ενημέρωση των πολιτών, αλλά και πειθούς, αν θέλετε. Σίγουρα δεν μπορεί να πιστούν όλοι οι συμπολίτες μας. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, που φοβούνται, που σκέφτονται διάφορα άλλα. Αλλά θα πρέπει το πολιτικό σύστημα, έπρεπε από την αρχή να είχε βγει με μια κοινή φωνή και ένα κοινό μήνυμα. Και αυτό το διατάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ο Πολάκης προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία πολύ καλές υπηρεσίες. Τελευταία και ο Πέτρος Δούκας όμως προσφέρει στο ΣΥΡΙΖΑ καλές υπηρεσίες. Πώς είδατε αυτά που είπε ο Δούκας? Άμεση ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού, απέπεμψε το Λιβανό, αλλά επί της ουσίας τι έγινε το 7? Έγινε αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος? Μοιράστηκαν χρήματα των φορολογουμένων χωρίς καθόλου καμία απόδειξη και έγινε αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος? Εδώ έχουμε μέχρι και ποινικά ζητήματα, αλλά πολιτικά πώς το βλέπετε εσείς? Αυτό που είπε ο Πέτρος Δούκας. Δεν ήταν άμεση καταρχάς η αντίδραση του Πρωθυπουργού, ήταν ακαριαία και ήταν πραγματικά σε θέματα ήθους και ηθικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του και αυτό τον τιμά και αυτό το αποδεικνύει, απομακρύνοντας, αν θέλετε, τον κύριο Λιβανό από τη θέση που κατήχε, όντας ο ίδιος και πολύ στενός του προσωπικός φίλος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να μιλάω ΣΥΡΙΖΑ για θέματα ηθικής νομίζω ότι είναι αστεία. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που είπε ο Πέτρος Δούκας τώρα. Αυτά που υπόθηκαν σίγουρα πλήγωσαν, εκνεύρισαν, δεν άρεσαν σε κανέναν μας και δεν τα πιστεύω κιόλας ότι συνέβησαν.
Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να... νομίζω ότι και ο ίδιος βέβαια το ανέρεσε και είπε ότι παραφέρθηκε και λοιπά, το μετάνιωσε, ναι. Σίγουρα τότε, το 2007, υπήρξε μια εθνική τραγωδία. Τη θυμόμαστε όλοι, θυμόμαστε εκείνες τις μέρες, κύριε Ντόκα. Χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές. 70 άνθρωποι, ναι, ναι. 70 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο. Και οι διαδικασίες από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάρα πολύ γρήγορες στο να βρούνε αυτοί οι άνθρωποι που οι πυρόπληκτοι της Ηλίας, στο να βρούνε, να ενισχυθούν άμεσα με το... Γέμισε τσάντες με χρήματα ο Δούκας και κατέβηκε και μοίραζε. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά και... Αυτά είναι αστεία, κύριε Ντόκα. Αυτά είπε ο Δούκας όμως. Αυτά είπε ο Δούκας. Αναπληρωτής υπουργός, υφυπουργός οικονομικών. Δεν μπορούν να αποδειχθούν αυτά, κύριε Ντόκα. Ο ίδιος το ανέρεσε, αλλά και διεγράφει πάρα πολύ γρήγορα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε ποτέ, λέτε. Φυσικά και δεν έγινε ποτέ. Είναι ντροπή και να τα λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Θα μπορούσαν να είχαν βγει να το επιβεβαιώσουν. Αυτά είναι τραγικά. Είναι ντροπή για το Δούκα να τα λέει αυτά, γιατί έχουμε νεκρούς εκεί. Είναι ντροπή για όλους μας να τα αναπαράγουμε, θα μου επιτρέψετε. Ο Δούκας τα είπε. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτός. Εκεί χάθηκαν και τώρα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και διεγράφει την αμέσως επόμενη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω τα αντανακλαστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα ηθικής και όταν μιλάμε για εθνικές τραγωδίες, γιατί υπήρξε εκεί μια εθνική τραγωδία με τόσες δεκάδες ψυχές που χάθηκαν σε εκείνες τις φρικτές φωτιές του 2007, να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Σίγουρα οι διαδικασίες ήταν πιο γρήγορες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν ένα άμεσο εισόδημα, να πάνε να κινηθούν το βράδυ, να πάνε να πάρουν μια μπλούζα να φορέσουν, γιατί έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες. Αλλά μέχρι να φτάνουμε στην άλλη άκρη και να λέμε τέτοιες κακοήθειες, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Ο Δούκας. Αυτά απευθύνονται στον Πέτρο Δούκα. Τώρα, ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητα. Δεν μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητα. Δεν είναι δυνατόν τώρα άνθρωποι στο οικονομικό επιτελείο, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο στενό οικονομικό επιτελείο, που χαράσει την οικονομική πολιτική να λένε τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Τι λέτε, κύριε Κεφάλα, εσείς? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια πραγματικά τα 2,5 χρόνια που κυβερνά και κυβερνά υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Ντόκα. Έτσι είναι, αυτό είναι πολλές φορές και μαζί. Να σας το δώσω. Οι διαδέχονται η μία την άλλη και νομίζω ότι γίνεται το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια πάντα τα δημοσιονομικά της χώρας μας, στο να ενισχυθούν οι συμπολίτες μας, στο να ενισχυθούν οι αγρότες, στο να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, στο να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι. Αυτό που είναι πρώτο μέλημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ευπαθείς ομάδες, είναι οι συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη και νομίζω ότι και νομοθετικά αλλά και μέσω από οικονομικά μέτρα αυτό αποδεικνύεται. Τώρα το τι λέει ο κάθε υπουργός, το κάθε στέλεχος, ο κάθε βουλευτής, ξέρετε, και πάνω στην ροή του λόγου, μπορεί κάτι που σκεφτόμαστε να το διατυπώσουμε διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό όμως δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την πολύ σκληρή δουλειά που κάνει το οικονομικό επιτελείο και ολόκληρη η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Κεφάλα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι μου είπε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ο πατέρας του 29χρονου Ερμή που έχασε τη ζωή του στα Τζουμέ.